κάρβουνο και από καΐδια άφησε πίσω της φωτιά που ξέσπασε σε φούρνο στο Τυμπάκι. Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα με το περιστατικό να κινητοποιεί την πυροσβεστική υπηρεσία. Ωστόσο, οι φλόγες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στην επιχείρηση. Από ό,τι μας είπαν, έγινε 12 η ώρα το βράδυ. Ακριβώς δεν ξέρω, έτσι λέει ο κόσμος. Είναι ο φούρνος της γειτονιάς, αλλά ήταν ώρα τώρα βραδινή, οπότε δεν γνωρίζουμε τίποτα. Είναι κρίμα για τα παιδιά, γιατί είναι ένας φούρνος ο οποίος εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο. Και τώρα ξανά από την αρχή. Οι αρχές έσπευσαν στο σημείο με 2 οχήματα και 5 πυροσβέστες προκειμένου να σβήσουν τη φωτιά που εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Κρίμα. Αυτά δεν μπορείς να τα προβλέψεις, δυστυχώς. Πάρα πολλά χρόνια εδώ στην Τυμπάκι, από τους πρώτους. Στενάχωρο να συμβαίνουν τέτοια πράγματα, δυστυχώς. Κάτοικοι της περιοχής εξέφρασαν τη θλίψη για την καταστροφή που βίωσε η οικογένεια συγχωριανών τους. Κάτι απρόοπτο, το μάθαμε ξαφνικά. Πιστεύω ότι θα φτιαχτεί πάλι ο φούρνος. Το παιδί που το έχει ο Νίκος είναι πολύ δουλευταράς, πολύ καλό παιδί και πιστεύω ότι θα ξανασταθεί στα πόδια του. Δεν γνωρίζω κάτι, αλλά έχω να πω ότι ήταν ο καλύτερος φούρνος που είχαμε στην περιοχή. Ήτανε και δουλεύαν και με πολύ μεράκι. Θέλω να πιστεύω ότι όλα είναι περαστικά, αφού δεν τραυματίστηκε κανένας. Αυτός ο φούρνος ήταν οικογενειακός παλιά και δούλευε το παιδί στα φούρναρες. Μετά βγήκαν στη σύνταξη και το κράτησε. Και το αγόρασε. Κρίμα. Εγώ στενοχωρήθηκα πάρα πολύ γιατί μεγαλώσαμε με αυτόν τον φούρνο. Και εντάξει. Πιστεύω τώρα να μην ήταν μεγάλη ζημιά και να συνεχίσουν τα παιδιά να προχωρήσουν, να μπορέσουν να τα αντικαταστήσουν. Οικογενειακός φούρνος, δυνατή επιχείρηση. Και είναι μεγάλο το πλήγμα. Οι συνθήκες και τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.